Οι Έλληνες παντού στον κόσμο γιορτάζουμε το φετινό Πάσχα μετατρέποντας σε όριμη δύναμη το διπλό μήνυμά του. Της καρτερίας που συμβολίζει η εβδομάδα των παθών, αλλά και της ελπίδας που φέρνει το φως της Ανάστασης. Η σκέψη μας σήμερα στρέφεται στους ελεύθερους πολιορκημένους Ουκρανούς, που εξακολουθούν να δέχονται επίθεση από τους ομόθρησκους Ρώσους εισβολής και ταυτόχρονα σε όλα τα δεινά που φέρνει αυτός ο πόλεμος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Πασχαλινή Χαρά όμως γίνεται σύμμαχος απέναντι και στις δικές μας δυσκολίες. Με πρώτη την ακρίβεια, για την οποία ήδη η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί και θα συνεχίσει να το κάνει για όσο διάστημα χρειαστεί. Το υπόσχομαι. Η σημερινή γιορτή μας βρίσκει ενωμένους. Έτσι, ενωμένοι άλλωστε, ξεπεράσαμε τις εθνικές προκλήσεις, την πανδημία και όλες τις περιπέτειες που προηγήθηκαν. Έτσι μπορούμε να γιορτάσουμε για πρώτη φορά μακριά από την απειλή του κορονοϊού που απομακρύνεται. Να βαδίσουμε μπροστά. Και έτσι πρέπει να μείνουμε. Το ελληνικό Πάσχα είναι η υψηλότερη μορφή της άνοιξης, έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Εφαίρης. Ας υποδεχθούμε λοιπόν αυτή την άνοιξη με ελπίδα, με αλληλεγγύη και αυτοπεποίθηση, και ας κάνουμε το ερχόμενο καλοκαίρι πιο αισιόδοξο. Πιο αισιόδοξο για την πατρίδα μας και για καθένα ξεχωριστά. Χριστός Ανέστη. Με υγεία, δύναμη και προκοπή σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Χρόνια πολλά.